Και πάμε να ξεκινήσουμε με το ψωμάκι μας. Να σας πω ότι γενικά η ιδέα του ψωμιού σας φοβίζει, γιατί πιστεύετε ότι το ψωμί είναι δύσκολο να το φτιάξουμε. Να σας πω ότι κάνετε μεγάλο λάθος και σήμερα θα σας αποδείξω ότι μόλις σε 2-3 λεπτάκια μπορείτε όντως να ετοιμάσετε ένα ψωμί για να το ρίξετε μέσα στο φούρνο. Να σας πω ότι το ψωμί είναι ίσως το πιο μαγικό φαγητό που μπορείτε να φτιάξετε στο σπίτι, γιατί πραγματικά το ψωμί είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Άμα δεν το αγαπήσουμε, δεν θα βγει νόστιμο. Η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή, οπότε πάμε να δούμε τελικά. Για το εύκολο πολύσπορο ψωμί θα χρειαστούμε 50 γραμμάρια κινόα, 130 γραμμάρια βραστό νερό για την κινόα, 2 κουταλιές της σούπας λιναρόσπορο, 450 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 2 κουταλιές της σούπας κολοκυθόσπορο, 2 κουταλιές της σούπας παπαρουνόσπορο, 2 κουταλιές της σούπας ρίγανη ξερή, πιπέρι, αλάτι, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 200 γραμμάρια νερό για το ψωμί, 150 γραμμάρια γάλα, 100 γραμμάρια γραβιέρα τριμμένη και 2 κουταλιές της σούπας σουσάμι. Και πάμε να ξεκινήσουμε το ψωμάκι μας. Το ψωμάκι μας θα είναι πάρα πολύ θρεπτικό. Γιατί θα βάλουμε μοναδικά υλικά μέσα. Έχω κοινόα, έχω λιναρόσπορο, έχω κολοκυθόσπορο, παπαρουνόσπορο, ρίγανίτσα για τη γεύση και σουσάμι. Όλα αυτά τα υλικά που βλέπετε εδώ πέρα θεωρούνται superfood. Γιατί έχουν αρκετά αμινοξέα, αρκετές βιταμίνες, κάτι που μας κάνει το φαγητό μας πάρα πολύ θρεπτικό. Τώρα, το κόλπο είναι να βρούμε έναν τρόπο για να γίνουν άμεσα απορροφήσιμες όλες αυτές οι βιταμίνες και τα εχνοστοιχεία από τον οργανισμό μας. Δηλαδή, ας προσέξουμε λίγο την κοινόα. Η κοινόα, άμα τη βάλουμε κατευθείαν μέσα στο φαγητό μας, ομοίως όπως είναι, σίγουρα θα μας δώσει θρεπτικά στοιχεία, αλλά άμα ρίξουμε λίγο ζεστό νεράκι μέσα, εδώ, και την αφήσουμε να μουλιάσει, τότε θα γίνει ακόμα πιο αφομοιώσιμη, ακόμα καλύτερη και στο τέλος θα έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Θα την αφήσω έτσι 20-25 λεπτάκια μέσα στο νεράκι να μουλιάσει και μόλις μουλιάσει θα σουρώσω το νερό και ουσιαστικά η κοινόα μου θα γίνει κάπως έτσι. Λοιπόν, τελειώσαμε με την κοινόα. Ο λιναρόσπορος. Για να το χρησιμοποιήσουμε το λιναρόσπορο, πρέπει να τον σπάσουμε. Άμα το βάλουμε ατόφιο, δεν είναι απορροφήσιμες οι βιταμίνες και τα εχνοστοιχεία πάλι από τον οργανισμό. Γι' αυτό το λόγο παίρνουμε ένα γουδί, ρίχνουμε μέσα στο λιναρόσπορο, να το σπάσουμε λίγο. Δεν χρειάζεται να είστε αιμονικοί. Σπάστε λίγο το λιναρόσπορο, ίσα να κάνει ένα μικρό κρακ ο σπόρος και από εκεί και πέρα θα γίνει ένα διαφορετικό υλικό, γιατί όντως θα μας δώσει πολύ ωραία στοιχεία. Δεν είναι ανάγκη να το κάνουμε τρίμα, να το κάνουμε αλεύρι. Απλά θέλω λίγο να το σπάσετε με το γουδί σας. Εδώ. Από εκεί και πέρα τα υλικά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ατόφια στη συνταγή μας. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Τώρα, έχω αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Θα μου πείτε, μα κάνουμε ένα πολύ σπορο ψωμί, δεν θα ήταν πολύ ωραίο να βάλουμε και αλεύρι ολικής? Μπορείτε να βάλετε ολικής, όχι όλη την ποσότητα. Μπορείτε να αντικαταστήσετε ένα μέρος και να βάλετε αλεύρι ολικής. Αλλά σαν πρώτη φορά θέλω να δοκιμάσετε τη συνταγή έτσι όπως είναι. Έχουμε βάλει τόσο ωραία πραγματάκια, πραγματικά το αλεύρι ολικής αυτή τη στιγμή είναι υπερβολή. Γιατί όλες τις φυτικές ίνες που θα πάρουμε τελικά από την κοινόα, το λιναρόσπορο, τον κολοκυθόσπορο και το σουσάμι είναι αυτές που χρειαζόμαστε και δεν χρειαζόμαστε παραπάνω. Γιατί ουσιαστικά ένα αλεύρι ολικής, αυτό που μας δίνει παραπάνω, είναι οι φυτικές ίνες. Όλες οι φυτικές ίνες θα τις πάρουμε τελικά από τους σπόρους, θα πάρουμε και πάρα πολλά αμινοξέα και βιταμίνες και εχνοστοιχεία που χρειαζόμαστε. Τώρα, έτσι όπως είναι, ρίχνουμε μέσα όλα τα υλικά μας. Εδώ. Θα ρίξουμε μέσα στην κοινόα. Το λιναρόσπορο, κολοκυθόσπορος. Σε τι μας βοηθάει ο κολοκυθόσπορος? Στη μνήμη. Βοηθάει πάρα πολύ, οπότε είναι καλό να το βάζουμε στη διατροφή μας. Θα ρίξω μέσα και το παπαρουνόσπορο. Το σουσάμι θα το κρατήσω για το τέλος. Και επειδή είμαστε στην Ελλάδα, τι μας αρέσει πολύ στην Ελλάδα? Η ρίγανη. Θα βάλουμε λίγο ρίγανη. Και όπως βλέπετε, αυτή η ρίγανη φαίνεται από το χρώμα της ότι είναι πάρα πολύ γευστική. Όσο πιο ξεθοριασμένο είναι το χρώμα της ρίγανης, τόσο πιο άγευστη είναι. Όσο πιο πράσινη είναι, τόσο πιο γευστική και πιο αρωματική. Τώρα, θα ρίξω μέσα πιπεράκι. Θα ρίξω λίγο αλάτι. Και βέβαια θα προσθέσω λίγο ελαιόλαδο. 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Εδώ. Μας αρέσει το ελαιόλαδο, είμαστε στην Ελλάδα. Εδώ. Το νερό μας. Το γάλα. Και επειδή θέλουμε να το κάνουμε πάρα πολύ γευστικό το ψωμάκι μας, θα βάλουμε και λίγο τυρί. Το τυρί επίσης θα προσθέσει έξτρα πρωτεΐνη στο ψωμί και εκεί πέρα που ένα ψωμί είναι καθαρός υδατάνθρακας, σε αυτό το ψωμί μία φέτα ψωμί θα έχει και πρωτεΐνη, οπότε θα είναι σαν να τρώμε ένα ολοκληρωμένο σνακ. Θα πάρω τη γραβιέρα μου από το ψυγείο. Ρίχνω μέσα και το τυράκι μου. Δεν χρειάζεται πολύ.
ίσα-ίσα για να δώσει αυτή τη γεύση και την ιδιαίτερη σύσταση στο τέλος, γιατί καθώς λιώνει το τυρί θα μας δώσει αυτή την ιδιαίτερη σύσταση και το άρωμα μέσα στο ψωμί μας. Είναι προαιρετικό το τυρί, σε περίπτωση που δεν θέλετε να το βάλετε μπορείτε να μην το βάλετε, αλλά πιστέψτε με, λίγο τυράκι θα κάνει τη διαφορά. Τώρα, ανακατεύουμε λίγο με το κουτάλι εδώ και πείτε μου άμα είναι δύσκολο να φτιάξουμε ένα τέτοιο ψωμί. Παιδιά, είναι πανεύκολο το να φτιάξουμε ψωμί. Όντως, άμα χρησιμοποιήσουμε μαγιά και γενικά διαδικασία, προζύμια και όλα τα υπόλοιπα, ένα ψωμί έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Αλλά δεν είναι κάτι δύσκολο, εφόσον ξέρουμε ακριβώς το τι κάνουμε. Εδώ πέρα, σαν διογκωτικό στο ψωμί μας, έχουμε βάλει τι? Έχουμε βάλει το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Σε περίπτωση που βάλουμε κανονικό αλεύρι, θα προσθέσουμε baking powder για να φουσκώσει το ψωμί μας, γιατί θέλουμε να βγει φουσκωτό, θέλουμε να βγει ωραίο. Βάλαμε το γάλα για να αντιδράσει με τη σόδα που έχει μέσα στο baking powder, οπότε ξέρουμε ακριβώς τι βάζουμε και γιατί το βάζουμε. Και πιστέψτε με, στο τέλος θα βγει κάτι φανταστικό. Τώρα, νομίζω ότι χρειάζεται γάντια. Λοιπόν, τώρα θα δουλέψουμε λίγο με τα χέρια, εδώ. Κολλάει λίγο στα χέρια, αλλά δεν μας πειράζει. Μη σας απασχολεί. Και θα δουλέψετε έτσι 1-2 λεπτάκια, εδώ λίγο μέσα στο μπολ, δεν χρειάζεται να πλάσετε πάρα πολύ ώρα. Αυτό είναι αρκετό και το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Τώρα, έχω μία φόρμα 10x30 που έχω ρίξει στο λαδάκι μου μαζί με το αλεύρι και θα ρίξω το μισό σουσάμι από κάτω. Θα προσθέσω όλη τη ζύμη του ψωμιού μου και ανακατεύοντας βλέπω κιόλας άμα έχουν πάει όλα τα σπόρια παντού, γιατί κάνουμε ένα πολύ σπορο ψωμί, οπότε θέλουμε να υπάρχει παντού όλη αυτή η γεύση. Ρίχνουμε το ψωμί μέσα, απλώνουμε καλά με τα χέρια μας, εδώ θέλουμε να πάει παντού. Και κοιτάξτε εδώ τι θα κάνω. Καθώς απλώνω το ψωμί, θα απλώσω λίγο περισσότερο στις άκρες. Θέλουμε λίγο περισσότερο ζυμάρι στις άκρες, γιατί όταν βάζουμε ένα ψωμί σε φόρμα μέσα στο φούρνο, έχει την τάση γενικά να δίνει περισσότερο όγκο προς τη μέση. Οπότε βάζοντας λίγο παραπάνω ποσότητα στις άκρες, εδώ, καθώς θα ψήνει το ψωμί, θα βγει ομοιόμορφο και θα βγει ίσιο. Τώρα ρίχνουμε το υπόλοιπο σουσάμι από πάνω. Και ήρθε η ώρα για το φούρνο. Βγάζουμε γαντάκια. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 170 βαθμούς. Ψηλά, ψηλά στη σχάρα. Εδώ. Και θα ψήσουμε για 50 λεπτάκια. Μετά από 50 λεπτάκια, αυτό που θα γίνει και αυτό που θα δοκιμάσετε, πραγματικά δεν θα το πιστεύετε. Θα είναι τόσο γευστικό, τόσο τραγανό και τόσο χειροποίητο, γιατί σαν το χειροποίητο ψωμί πραγματικά δεν έχει, που πραγματικά δεν θα πιστεύετε ότι το φτιάξετε μόλις σε 2-3 λεπτάκια. Ξέρω ότι τελικά που βάλαμε μέσα στο ψωμί, ίσως να είναι λίγο παράξενα και ίσως να μην τα έχετε μέσα στο ράφι σας, αλλά είναι υλικά που θα βρείτε σε κάθε σούπερ μάρκετ, θα πάρετε μία φορά και θα φτιάχνετε όλη την ώρα αυτό το ψωμί. Λιναρόσπορος, κοινόα, κολοκυθόσπορος και σουσάμι, όλα superfood και πρέπει να τα βάλουμε μέσα στη διατροφή μας. Το πολύσπορο είναι ψωμί υψηλής θρεπτικής αξίας και υπερτερεί διατροφικά σε σχέση με το λευκό ψωμί. Περιέχει σύνθετους υδατάνθρακες και φυτικές ίνες και παρέχει στον οργανισμό ενέργεια. Είναι εμπλουτισμένο με φόσφορο και ασβέστιο, βιταμίνες του συμπλέγματος B, φιλικό οξύ, πρωτεΐνες, μαγνήσιο και σίδηρο. Και το ψωμάκι μου είναι έτοιμο, το έχω βγάλει έξω, το έχω αφήσει να κρυώσει λίγο για να το κόψω σε φέτες και να δοκιμάσω. Να σας πω ότι πραγματικά όταν κάνετε αυτή τη συνταγή θα ξετρελαθείτε. Τώρα, σε περίπτωση που δεν έχετε φόρμες για κέικ ή για ψωμάκι που κάνουμε εδώ πέρα, ξύλα, κουπίστη και όλα τα υπόλοιπα, στο e-shop μας μπορείτε να βρείτε τα πάντα όσα χρειάζεστε μέσα στην κουζίνα. Είναι πάρα πολύ εύκολο, απλά διαλέγετε τι θέλετε και έρχονται στο σπίτι σας. Τώρα, να κόψουμε το ψωμάκι μας εδώ. Και κοιτάξτε εδώ. Είναι πραγματικά ένα πολύ σπορο ψωμί. Κόβεται τόσο εύκολα, είναι τόσο μαλακό και υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που κόβεται τόσο εύκολα, επειδή δεν δουλέψαμε πολύ το ζυμάρι μας, δεν το βάλαμε στο μίξερ, το ανακατέψαμε απλά με τα χέρια, δεν έχει δουλέψει πολύ γλουτένη, οπότε η σύσταση που έχει το ψωμί θυμίζει πάρα πολύ κέικ, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να το φάμε. Λοιπόν, κόβουμε σε ωραίες φετούλες. Έχει πάρα πολύ αφράτη ψύχα, είναι πάρα πολύ τραγανή η κόρα και είναι ακριβώς όπως θα θέλαμε να είναι. Κοιτάξτε εδώ. Τώρα, ποιος θα πιστέψει ότι αυτό το υπέροχο ψωμί το φτιάξαμε μόλις σε 5 λεπτάκια, δεν μας πήρε παραπάνω, να ζυμώσουμε το ψωμί και ουσιαστικά έχει βγει τόσο νόστιμο και τόσο θρεπτικό πραγματικά με το τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό να θυμάστε ότι όταν φτιάχνουμε ένα φαγητό, πάντα μα πάντα στο τέλος υπολογίζουμε και το χρόνο που έχουμε αφιερώσει. Ένα φαγητό που έχουμε αφιερώσει τόσο λίγο χρόνο, χωρίς ιδιαίτερα σκεύη, χωρίς ιδιαίτερο εξοπλισμό και μας βγήκε ένα τόσο γευστικό αποτέλεσμα, το κάνει 10 φορές πιο γευστικό. Για το εύκολο πολύσπορο ψωμί,
Βάζουμε το βραστό νερό στον μπολ με την κοινόα, την αφήνουμε για 20 με 25 λεπτά να μουλιάσει και τη σουρώνουμε. Σπάμε ελαφρώς τον λιναρόσπορο στο γουδί. Προσθέτουμε στον μπολ με το αλεύρι, την κοινόα, τον λιναρόσπορο, τον κολοκυθόσπορο, τον παπαρουνόσπορο, τη ρίγανη, πιπέρι, αλάτι, το ελαιόλαδο, το νερό, το γάλα, την τριμμένη γραβιέρα και ανακατεύουμε με ένα κουτάλι. Μόλις αρχίσει να δένει το μείγμα, συνεχίζουμε να ζυμώνουμε με τα χέρια για 1-2 λεπτά μέχρι να γίνει μια σφιχτή ζύμη. Ρίχνουμε σε μια λαδωμένη και αλευρωμένη φόρμα μια κουταλιά από το σουσάμι. Απλώνουμε τη ζύμη και απασπαλίζουμε με το υπόλοιπο σουσάμι. Ψήνουμε το ψωμί σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς για 50 λεπτά. Αφού ψηθεί, το αφήνουμε σε μια σχάρα να κρυώσει, το κόβουμε σε φέτες και σερβίρουμε. Να δοκιμάσω και λίγο. Αν και ξέρω ακριβώς τη γεύση του, γιατί είναι ένα ψωμί που φτιάχνω όλη την ώρα. Είναι φανταστικό. Δεν υπάρχει. Είναι τόσο μεσογειακό, γιατί έχει το ελαιόλαδο και τη ρίγανη. Πρώτα είναι γευστικό, μετά είναι εύκολο και το τελευταίο πράγμα που σκεφτόμαστε ότι είναι πάρα πολύ υγιεινό και θρεπτικό. Είναι μια φανταστική συνταγή. Όταν τη φτιάξετε, πραγματικά είμαι σίγουρος πως θα λατρέψετε και τον εαυτό σας και εμένα.